πάμε να βρούμε τον κύριο Κώστα Καλαμποκίδη, είναι καθηγητής γεωγραφίας φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με θέμα διακυβέρνηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Γεια σας, κύριε Καλαμποκίδη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούντρα και κύριε Τζούνο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Το έχει η μοίρα μας τελικά. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτή τη μοίρα ότι κάθε καλοκαίρι θα καίγονται σπίτια και δάση. Νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχτούμε, αλλά όχι ως μοιραίο, ως αναπόφευκτο, εδώ που φτάσαμε με την κλιματική αλλαγή κυρίως και κάποια άλλα προβλήματα που υπάρχουν, που αν θέλετε θα τα πούμε πιο κάτω. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Το μέλλον, όπως έλεγα εδώ και χρόνια, είναι πλέον εδώ. Αυτό που προβλέπαμε ως ζωφερό μέλλον είναι πλέον εδώ και το αντιμετωπίζουμε. Υπ' αυτή την έννοια πρέπει να τα δεχτούμε, αλλά όχι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλίμον. Μάλιστα. Τώρα, είδαμε δύο πολύ μεγάλα μέτωπα εντός της Αττικής, και στην Ανατολική Αττική και στη Δυτική Αττική, τα οποία καίνε για τρίτο 24ωρο, κύριε καθηγητά. Και αυτό δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποκλειστικά μόνο με τους ανέμους, έχει να κάνει και με την άνοδο της θερμοκρασίας, τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Αν θέλετε να σας δώσω και ένα νούμερο, αυτή τη στιγμή βλέπω το μετεωρολογικό σταθμό που έχω κοντά στην Ανατολική Αττική, στο Κοροπή έχω μετεωρολογικό σταθμό αυτόματο σε πραγματικό χρόνο. Αυτή τη στιγμή, να ανανεώσω λίγο την οθόνη, αν είχα δυνατότητα να τη διαμοιράσω μαζί σας, θα το βλέπετε. Βλέπατε, έχουμε 33 βαθμούς περίπου στο Κοροπή θερμοκρασία που λέτε. Και οι άνεμοι είναι γύρω στα 2-3 μποφόρ, αυξομοιώνται στα 2-3 μποφόρ, αλλά είναι 10 και 20 ακόμη το πρωί. Ενώ η σχετική υγρασία, που είναι μια σημαντική παράμετρος, είναι στο 48%. Αν θέλετε να δω λίγο στις προηγούμενες ώρες, η θερμοκρασία χτες, ας πούμε, πέρασε τους 36 βαθμούς Κελσίου, άρα τις επόμενες ώρες σίγουρα θα ανέβει, το μεσημεράκι θα ανέβει, ίσως στις 3 η ώρα κλπ. Και βεβαίως οι άνεμοι δεν πήγανε πάνω από 4-5 μποφόρ, στο Κοροπή πάντα, έτσι, γιατί οι τοπικές συνθήκες ήταν διαφορετικές στην πυρκαγιά που ήταν λίγο πιο νότια, αν δεν κάνω λάθος, από το Κοροπή. Στα Καλύβια, ναι, στον Κουβαρά, συγγνώμη, στον Κουβαρά που ξεκίνησε. Ακριβώς. Αλλά η σχετική υγρασία είχε πέσει γύρω στις 12-1-2 η ώρα το μεσημέρι, είχε πέσει στο 30%. Αυτό δηλαδή να το περιμένουμε και σήμερα και σε όλες τις περιοχές, δηλαδή όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά και στη Δυτική Αττική, αλλά και στην Κορινθία, στο Λουτράκι, που έχουμε. Γίνεται κάποιο λάθος στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών? Τώρα, εμείς ειδικοί δεν είμαστε. Απλώς επειδή ακούμε συνέχεια τον κόσμο ότι δεν έρχονται εναέρια και δεν έρχονται τα εναέρια, δεν έχουμε και απεριόριστους πόρους, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θα σας πω, σε σχέση και με αυτά που με ρωτήσατε πριν, ότι για τις πυρκαγιές Ανατολική, Δυτική, Αττική, είναι ένα ντεζαβού. Θυμάστε, πριν από 5 χρόνια είχαμε τη θλιβερή επέτειο, στις 23 Ιουλίου του 2018, είχαμε τη θλιβερή επέτειο της πυρκαγιάς στο Μάτι. Συγχρόνως είχαμε και πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, αν θυμάστε, στην Κινέτα. Βεβαίως. Και στην περιοχή εκείνη. Άρα έχουμε ένα ντεζαβού και χτες και σήμερα και προχτές. Έχουμε πυρκαγιά στην Νέα Πέραμο, στη Μάνδρα, ήταν στα Δερβενοχώρια βορειότερα και είναι ακόμη πυρκαγιά, από ό,τι γνωρίζω. Και βεβαίως τα προβλήματα, τα χρόνια προβλήματα που έχουμε στην Ανατολική Αττική και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, διότι δεν είναι απλά ότι αντιμετωπίζουμε λανθασμένα κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα είναι δεδομένα διαχρονικά, οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι διαχρονικά, απλά επιδεινώνονται και επιτείνονται με την κλιματική αλλαγή και κάποια πράγματα. Αν θέλετε να πω 2-3 πράγματα για αυτό το θέμα, τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε να μάθουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Γιατί μοιάζει, έτσι όπως το είπατε, που συγκρίνεται και ευθέως στην κατάσταση, δεν είναι οι ίδιες συνθήκες, αλλά είναι τα ίδια τα σημεία. Ανατολική Αττική και, τέλος πάντων, ας πούμε, σύνορα Αττικής Κορινθίας, με την ιστορία που είχε γίνει με το Μάτι. Δηλαδή, είναι στη μοίρα μας. Έχουμε αυτό ντεζαβού, έχουμε πάθει. Πώς το πω τώρα, δεν κάνει να μιλάω και μη μιλήσω όπως θέλω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα ίδια φαινόμενα. Έχουμε μάθει τίποτα?
ή καθόμαστε μοιραία και είμαστε 5 χρόνια μετά και λέμε, θα καούμε ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ δεν μπορώ να μιλήσω όπως θέλω, θα σας μιλήσω επιστημονικά προφανέστατα, αλλά ιδιωτικά θα μπορούσα να μιλήσω όπως θα ήθελα, αλλά τέλος πάντων να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο το επιστημονικό. Να ξεκινήσουμε από την πρόληψη. Έτσι, μιλάμε χρόνια για την πρόληψη, ούτε 2, ούτε 5, ούτε 10, 30 χρόνια τώρα για πρόληψη. Το ένα εργαλείο που έχουμε είναι να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διαχείριση της επικίνδυνης καύσιμης ύλης και κυρίως γύρω από τους οικισμούς. Το λέμε, το ξαναλέμε, υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα πρόσφατο που το κράτος έκανε μια προσπάθεια πέρυσι, έδωσε κάποια εκατομμύρια, γύρω στα 70 εκατομμύρια, για να μειωθεί η καύσιμη ύλη σε επικίνδυνα σημεία ανά την Ελλάδα. Σε μια περιοχή που μελετήσαμε, μια Χερσόνησο, τουριστική Χερσόνησο, ας μην σας πω συγκεκριμένα, αλλά τουριστική Χερσόνησο λοιπόν, δόθηκε από τα 70 εκατομμύρια, δόθηκε 1,5 εκατομμύριο. Η δασική υπηρεσία μπόρεσε εκεί πέρα να μειώσει το κίνδυνο σε 120 στρέμματα. Δεν μπορεί. Άρα αν καταλαβαίνουμε καλά... Αν καταλαβαίνουμε καλά, λέτε ότι οι οικισμοί που βρίσκονται με οποιονδήποτε τρόπο πια μέσα στα δάση θα πρέπει να κοπούν δέντρα γύρω-γύρω, να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Να κουρεύουν οι ίδιοι τα οικόπεδά τους, να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Προχτές η φωτιά στην Ανατολική Αττική που ήταν στην περιοχή του Κρυονερίου, αν δεν κάνω λάθος, την ευρύτερη. Αν το λέω σωστά. Στον Κουβαρά, από τον Κουβαρά ξεκίνησε. Από τον Κουβαρά ξεκίνησε και επεκτάθηκε μέχρι τη Σαρονίδα. Ωραία. Αυτή η φωτιά έβλεπα εγώ τουλάχιστον ότι έκαιγε σε πουρνάρια. Ναι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κυρίως σε πουρνάρια. Και ανάμεσα έβλεπα σπίτια. Αυτά τα σπίτια θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί πέρα με κάποιες προδιαγραφές. Για την καύσιμη ύλη, για τους καθαρισμούς και όλα αυτά που πολύ σωστά, κύριε Τζούνο, αναφέρατε πριν. Άρα λοιπόν, εκεί πέρα για να παρέμβει το κράτος και η πολιτεία με τους ρυθμούς που παρεμβαίνει σήμερα, χρειάζεται 50 χρόνια και 50 χρόνια και 35 εκατομμύρια σε μια περιοχή που είναι μόνο αυτή η Χερσόνησος, που θα λέω. Η Χερσόνησος της Κασάνδρας είναι, μπορώ να την πω με το όνομά της. Άρα λοιπόν, 50 χρόνια και 35 εκατομμύρια, ενώ θα έπρεπε σε ένα δεκαετές πρόγραμμα που μπορεί να κάνει εφικτό και η πολιτεία και εφαρμόσιμο, να διαχειριζόμαστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα 5.000 στρέμματα και όχι 100-500 και 1.000 στρέμματα. 5.000 και βεβαίως σε 10 χρόνια τέτοιο. Αλλά αυτό να το κάνουμε. Τώρα άμεσα και μπορείτε να δώσετε οδηγίες σε αυτούς, οδηγίες δεν θα ζητήσουμε να δώσετε στους πυροσβέστες ούτε στην πολιτική προστασία. Στους ανθρώπους που έχουν σπίτια σε τέτοιες περιοχές, τι πρέπει να κάνουμε? Παραδείγματος χάρη, μας είπε ένας άνθρωπος χθες ότι δεν μπορεί να κλαδέψει τα δέντρα που έχει γύρω του. Αυτό είναι σωστό. Ακούγεται κάθε χρόνο από την εποχή και το 18 και τα επόμενα χρόνια. Ακούγεται ότι δεν δίνονται άδειες να κλαδέψουν τα δέντρα. Το καταλαβαίνω, αυτό είναι σωστό, έτσι είναι. Θα πρέπει η δασική υπηρεσία να μπει μέσα σε αυτά τα οικόπεδα της ιδιοκτησίας και να κάνει καθαρισμούς και όχι απλά κλάδεμα, αλλά και κόψιμο δέντρων. Κόψιμο. Χρειάζεται υλοτόμηση δέντρων. Ένα άνοιγμα 2-3 μέτρων ίσως δεν είναι αρκετό για να σώσει το σπίτι και να σταματήσει τη φωτιά. Μπορεί να χρειάζεται μια ευρύτερη ζώνη μέσα στην αυλή. Απ' την άλλη μεριά, να το θέσω το θέμα, είναι διατηρημένος ο ιδιοκτήτης από τα, ας πούμε, 30 δέντρα που έχει, αν έχει στην ιδιοκτησία του, να κόψει τα μισά? Νομίζω ότι όταν βλέπει αυτές τις εικόνες και όταν βλέπει σπίτια να καίγονται, προφανώς και θα πρέπει να έχει τη διάθεση. Και δεν πρέπει να φτάσουμε σε θέμα διάθεσης, πρέπει να φτάσουμε σε θέμα ανακοίνωσης. Δηλαδή να ανακοινώσει η δασική υπηρεσία ή όποια άλλη υπηρεσία, να πει, κύριε Κούτρα μου, εδώ στο κτήμα που έχετε, πρέπει να έχετε 10 δέντρα. Ωραία. Κάντε το λοιπόν. Και αν δεν το κάνει ο ιδιοκτήτης με δικά του έξοδα και δικά του συνεργεία, να μπαίνει η δασική υπηρεσία, η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία με τις διάφορες αρχές που έχουν
και να το κάνει αυτή η ίδια, δηλαδή τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και τη υλοτόμηση και τους καθαρισμούς. Και βεβαίως θα χρεώνει ανάλογα, όπως γίνεται στη Γαλλία, ας πούμε, στην Νότια Γαλλία, Μασσαλία, το θα αντίστοιχο. Χρεώνει τον ιδιοκτήτη ανάλογα. Επίσης, όσοι έχουν υδατοδεξαμενές ή ταμιευτήρες νερού, δηλαδή πισίνες, να έχουν και μια αντλία στο σπίτι τους για πανενδεχόμενο. Ακριβέστατα. Και η πισίνα αυτή θα πρέπει, όσο λένε, σε ιδανικές συνθήκες να έχει και σημείο πρόσβασης. Δηλαδή θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε αυτά τα συνεργεία είτε τα μηχανήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλαμποκίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες για να δούμε και πιο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, βέβαια, τι ακριβώς πρέπει να γίνει πια για να μην καιγόμαστε μέσα στην Αττική και όχι μόνο μέσα στην Αττική, όπου υπάρχει κυστικός ιστός γύρω από δάσους.